Υπάρχει μία επίπονη συνήθεια που ταλαιπωρεί μόνο τα καθαρόαιμα σκυλιά και για μια φορά κάνει τα ημίαμα να φαίνονται περισσότερο τυχερά. Αναφερόμαστε στο καλοπιστικό κόψιμο των αυτιών και της ουράς, μια πρακτική που εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα ανεμπόδιστα, παρότι έχει απαγορευτεί στη χώρα μας από το 1992. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς έγιναν για διάφορους λόγους στις διάφορες φυλές. Παραδείγματος χάρη κόβαν τα αυτιά στο μπόξερ ή στο ντόμπερμαν για να δείχνει πιο άγριο. Στο κόκερ ξεκίνησε εντελώς χαζά το κόψιμο της ουράς, γιατί κάποτε ο δούκας του Μάλμπορο ήθελε τα δικά του σπάνιελ, τα δικά του κόκερ, να μην μοιάζουν με τον χωριατόν. Και έτσι λοιπόν έκοψε τις ουρές και έβγαλε και ένα φυρμάνι και είπε: «Από εδώ και μπρος, όποιος πειράξει σκύλο με κομμένη ουρά έχει ποινή θανάτου». Και την άλλη μέρα το πρωί όλοι οι χωριάτες κόψαν τις ουρές. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το κόψιμο της ουράς στα κόκερ σπάνιελ. Η απαγόρευση έχει διχάσει τους κοινόφιλους. Οι πολέμοι του ακροτηριασμού θεωρούν πως πρόκειται για μια βάναυση ανώφελη συνήθεια, ενώ οι υποστηρικτές του πιστεύουν πως υπάρχουν σοβαροί πρακτικοί λόγοι που κάνουν το κόψιμο της ουράς και των αυτιών αναπόφευκτο για συγκεκριμένες εργασιακές φυλές. Στο κυνήγι, για παράδειγμα. Πολλοί νομίζουν ότι κόβεται η ουρά για την εργασία του σκύλου. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Διότι στην Αγγλία οι περισσότεροι πρωταθλητές κυνηγιού έχουν ολόκληρη την ουρά τους. Και την έχουν γιατί. Γιατί ο σκύλος όταν έχει ολόκληρη φυσική ουρά μπορεί και κολυμπάει και φέρνει το θύραμα από τη λίμνη και χρησιμοποιεί την ουρά του σαν πιδάλιο και δεν κουράζεται στο κολύμπι και του είναι πολύ πιο εύκολο. Επίσης οι σκύλοι με ολόκληρη ουρά μπορούν και αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα κατεύθυνση γιατί κανένα θύραμα δεν τρέχει μόνο ευθεία. Οπότε στο κυνήγι διατηρούν την ουρά. Οι λόγοι λοιπόν είναι αισθητική. Και αν νομίζετε πως η διαδικασία αυτή δεν είναι επίπονη και δεν εγκυμώνει κινδύνους, ξανασκεφτείτε το. Είναι μύθος ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι όταν κόβονται τα αυτιά και οι ουρές. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους κουταβιών παγκόσμια που γίνονται την ώρα της επέμβασης. Είτε πολλές φορές πάρα πολλά κουτάβια μπορούν να πεθάνουν από αιμορραγία γιατί οι ουρές κόβονται όταν είναι 3 μέχρι 10 το πολύ ημερών. Οπότε τα κουτάβια επιστρέφουν στη μαμά τους, η μαμά τους βλέπει το ράμα στο πίσω μέρος της ουράς του κουταβιού, αρχίζει και το γλύφει σαν τρελή πολύ, πιθανό να βγάλει το ράμα και το κουτάβι να φύγει από αιμορραγία. Πάρα πολλές φορές υπάρχει πόνος, ουρλιάζουν τα κουτάβια και δεν είναι ένα τίποτα που ισχυρίζονται μερικοί. Αυτό οδήγησε στην απογόρευση του κοψίματος των αυτιών και της ουράς σε πάρα πολλές χώρες. Και στην Ελλάδα από το 1992 που υπογράψαμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των Ζώων. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που απαγόρευσαν πλήρως την κοπή ουράς και αυτιών, μεταξύ των οποίων η Ελβετία, η Αυστρία, η Γαλλία, αλλά και η Ινδία, η Παρθένη Νήσι και η Νότιος Αφρική. Όμως με την ίδια ευκολία που απαγορεύτηκε η κοπή ουράς και αυτιών στη χώρα μας, καθημερινά δεκάδες καθαρόαιμοι σκύλοι χάνουν την ουρά ή τα αυτιά τους. Τα αφεντικά το απαιτούν, κάποια μάλιστα παίρνουν αψήφιστα στα δικά τους χέρια το ψαλίδι και το λαστιχάκι, ενώ δυστυχώς αρκετοί είναι και οι κτηνίατροι που δεν διστάζουν να προχωρήσουν στη βάναυση αυτή χειρουργική επέμβαση. Δυστυχώς ακόμα μέχρι σήμερα, πάρα πολλοί κτηνίατροι στο βωμό του κέρδους συνεχίζουν να το κάνουν. Και δυστυχώς επίσης το ελληνικό κράτος δεν κάνει κανέναν έλεγχο. Και δυστυχώς επίσης, ενώ όλοι οι κοινολογικοί όμιλοι σε όλες τις χώρες έχουν λάβει μέτρα και έτσι δεν μπορούν να παίξουν σε εκθέσεις οι σκύλοι με κομμένα αυτιά και ουρές, στην Ελλάδα ο κοινολογικός όμιλος δεν έχει λάβει καμία απόφαση. Και σαν να μην έφτανε το γεγονός πως το αδίκημα του καλοπιστικού ακροτηριασμού παραμένει ατιμόρυτο, επιβραβεύεται κιόλας, αφού τα ζώα αυτά που κατεβαίνουν στις εκθέσεις κερδίζουν τίτλους και βραβεία. Και έτσι η παράδοση συνεχίζεται από ιδιώτες και εκτροφείς, σε τέτοιο βαθμό που σε κάποιες φυλές αποτελεί κατόρθωμα να βρεις ένα ακέραιο ζώο. Μια ιδιοκτήτρια ντόμπερμαν μας είπε χαρακτηριστικά πως σκόπιασε να βρει ένα κουτάβι με άκοπα αυτιά, ενώ ήταν αδύνατο να εντοπίσει κάποιο με ολόκληρη την ουρά του.
ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τόσο πολλούς σκύλους στους αθηναϊκούς δρόμους και στους δρόμους της επαρχίας με κομμένα αυτιά και ουρές είναι η νοοτροπία του Έλληνα και το χρήμα. Οι κτηνίατροι το κάνουν για το χρήμα και οι Έλληνες δεν έχουν μάθει να σέβονται τους δρόμους. Και υπάρχει μια τεράστια ατιμορρησία και καθόλου έλεγχος. Αυτό δεν ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου πια είναι σχεδόν αδύνατο να δεις κάποιο σκύλο με κάτι κομμένο. Τουλάχιστον στις σκανδιναβικές όλες σίγουρα. Αποκλείεται να το δεις. Τώρα που γνωρίζουμε ότι η πρακτική αυτή είναι απαγορευμένη και στη δική μας χώρα, τι σκοπεύουμε να κάνουμε γι' αυτό?